τους αριστοί και ένας από τους σύγητες θα είμαι και εγώ που θα αναφερθώ στη φυτοπροστασία, διότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η καθαρή πρωτεΐνη, ο υγιής καρπός, διότι αν έχουμε υγιή καρπό και λάβουμε όλα τα σωστά καλλιεργητικά μέτρα και ακολουθήσουμε πρακτικές καλές, βέλτιστες πρακτικές, μπορούμε πραγματικά να παράγουμε και ψηλή ποιότητα με χαμηλές οξύτητες, αλλά με εξαιρετικά οργανωτικά χαρακτηριστικά και επιπλέον να έχουμε ενσωματώσει και τον ισχυρισμό υγείας, το οποίο φαίνεται ότι στα χρόνια τα τελευταία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Με λίγα λόγια, ότι αυτή η μερίδα που γίνεται σήμερα στα πλαίσια του προγράμματος Σαριστόνη έχει τεράστιο ενδιαφέρον, διότι θα ενσωματώσουμε στην προσθέμενη αξία εσωτερικό προϊόν, βάζοντας μέσα και τον ισχυρισμό υγείας μαζί με τη φιλοπεριβατολική μέρημνα, τις καλές πρακτικές και τα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και κατά συνέπεια και της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών. Εγώ θα αναφερθώ στην ίσκα, θα αναφερθώ στο γλυοσφόριο και τους εχθρούς της ελιάς και θα πούμε πώς μπορούμε στα πλαίσια της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους εχθρούς όλοι μαζί με αποτελεσματικό τρόπο και χωρίς να δημιουργούμε πρόβλημα στο τελικό προϊόν, χωρίς υπολείμματα δηλαδή, και με ασφάλεια στο τελικό προϊόν. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, όχι όμως τόσο δύσκολο όσο το φανταζόμαστε. Χρειάζονται συνεργασίες, ενημέρωση, οδηγίες στους παραγωγούς για να πετύχουμε το σωστό αυτό αποτέλεσμα. Και μια και θα σας ενδιαφέρει και η πορεία της ελαιοκαλλιέργειας, σας αναφέρω ότι στην περιοχή της Τριοφυλίας πιθανόν να ξεπεράσουμε τους 25.000 τόνους. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι στην αρχή, ήταν πολύ ψηλά ο πύχης. Φαίνεται ότι τελικά η παραγωγή θα ξεπεράσει 25.000 τόνους σε όλη την Τριοφυλία, όταν πέρυσι είχαμε 29,5 και πρόπερσι είχαμε 18, δηλαδή ο μέσος όρος είναι 22.000, είμαστε πολύ πάνω από το μέσο όρο. Και φαίνεται ότι θα έχουμε και καλή ποιότητα λάδι. Αυτό δείχνει μέχρι τώρα πορεία και τη κακοπροσβολή, αλλά και γενικά των προσβολών από όλα τα παθογόνα. Κύριε Παρασυμβουλέ, διαμαρτύρονται οι γεωργοί ότι παρότι κάθε 20 μέρες πεκάζουν, ο δάγκος δεν υποχωρεί. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση και εδώ. Το θέμα δεν είναι να ψεκάζουμε με βάση ημερολογιακά. Θα πρέπει να ψεκάζουμε μετά από δειγματοληψίες που θα κάνουμε όταν οι ψεκασμοί γίνονται από μόνο του παραγωγού και εννοείται για ψεκασμού διαβροχή. Διότι τι θα πρέπει με τις δειγματοληψίες, να βλέπουμε τον βαθμό προσβολή και ευαισθησία. Και παράλληλα από το δίκτυο παγίδου να έχουμε και τις δακοσυλλήψεις, ότι η συσχέτιση των δειγματοληψιών μαζί με το δίκτυο με τις δακοσυλλήψεις να μπορούν να μας δώσουν πραγματικά στοιχεία για να πάρουμε μια απόφαση για επικαιροποίηση του ψεκασμού. Με λίγα λόγια, δηλαδή, κάτι δεν κάνουμε καλά στην ιστορία αυτή και πολλές φορές λέμε ότι φταίνουν τα φάρμακα, δεν δουλεύουν τα φάρμακα και όλα αυτά. Μετά, πολύ σημαντικό είναι και διαχείριση της ανθεκτικότητας με τα φυτοπροστατευτικά, να αλλάξουν τα δραστικέ σου ίδιε και μην χρησιμοποιώντα τι ίδιε και πάντοτε παίρνοντα μέτρα, ώστε να μην συσσωρεύεται φυτοπροστατευτικά στο ελαιόλαδο με δραστικέ σου ίδιε οι οποίε πραγματικά προνούν σε ελαιόλαδο. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται επίσκεψη στο χωράφι, δειγματοληψίες, ελέγχους, αξιοποίηση των στοιχείων των δακοσυλλήψεων και η σχέτιση αυτή σε συνεργασία με την εμπειρία και το ποσοστό γόνιμης προσβολής να μας δίνει τελικά τη δυνατότητα να επιλέξουμε επίκαιρα πότε θα ψεκάσουμε με το σωστό τρόπο, ρυθμίζοντας τα ψεκαστικά μας συγκροτήματα με την κατάλληλη ποσότητα ανατέντρου, ώστε να έχουμε πραγματικά αποτελεσματική αντιμετώπιση.